θα πάμε να συναντήσουμε έναν αγαπημένο ηθοποιό, τον Κώστα Κρομίδα, για να συζητήσουμε την πρόταση της κυβέρνησης. Καλημέρα, κύριε Κρομίδα. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Έχετε ζητήσει χρόνο οι καλλιτέχνες για να μελετήσετε τώρα την πρόταση τη συγκεκριμένη. Πώς σας έχει φανεί, ναι, στα 1037 ο μισθός? Εντάξει, το ακούω συνεχώς από χθες, 1037 ο μισθός, 1037 ο μισθός. Είναι λίγο σαν να γινόταν ένα παζάρι στο οποίο εμείς οι καλλιτέχνες, ας πούμε, εντάξει, ζητάγαμε χρήματα παραπάνω. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Έχω διαβάσει και εγώ λιγάκι τώρα τις αλλαγές και τις προτάσεις που έκανε η κυβέρνηση. Εντάξει, σαφέστατα είναι ένα πολύ καλό βήμα. Είναι ένα πολύ καλό βήμα γιατί αρχίζει να μπαίνει λίγο μια τάξη. Εμένα περισσότερο με νοιάζουν αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα, παρά τώρα αυτή η μικρή αύξηση που είναι σημαντικό βέβαια για όλους, γιατί συμπεριλαμβάνονται, ξέρετε, και τα συναφή επαγγέλματα. Είναι πολλά τα επαγγέλματα τα οποία θίγονται. Έχει μπει στο κάδρο μπροστά η υποκριτική και γενικά η ηθοποιή, αλλά είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα τα οποία αγνοούμε, έτσι. Το σημαντικό, όπως είπα, είναι ότι ξαφνικά τώρα μετά από τόσα χρόνια, γιατί πραγματικά υπήρχε μια σάφεια για πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι καθόλου καλό αυτό, αρχίζει λιγάκι το πράγμα να φαίνεται ότι προσπαθούν να μπουν μια τάξη. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι να μπει τάξη στη διαδικασία των σπουδών, στη διαδικασία της αναγνώρισης των πτυχίων μας. Το δεύτερο κομμάτι θα πάτε στο 31 Μαρτίου και θα το συζητήσουμε. Στο πρώτο κομμάτι που ήρθε η τροπολογία με τα 1037, που ναι, έχετε ανέδειξη σε αυτό ότι ακούγεται ότι είναι μόνο τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι μια βάση συζήτηση και από ό,τι φαίνεται. Αυτό ζητούσατε, δηλαδή να μην σας πηγαίνουν όταν δεν είναι αυτή καθ' αυτή η θέση πάνω στο αντικείμενό σας με το απολυτήριο του λυκείου και έπεφτε ο μισθός, να είναι αυτή η βάση και να ανεβαίνει ανάλογα με τα προσόντα. Αυτό εκ πρώτης όψεως εσείς πώς το βλέπετε? Είναι θετικό, μπορεί να εκτονώσει όλη αυτή την κατάσταση και τις διαμαρτυρίες? Θετικό είναι όλο αυτό. Εγώ δεν είμαι μέλος, είμαι μέλος του σωματείου, αλλά δεν είμαι. Δηλαδή, τα παιδιά στο σωματείο, η διοίκηση θα αποφασίσει, ναι, αν πραγματικά τώρα, έτσι, για να μην γινόμαστε και λέμε όλη τη γνώμη μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα καλό βήμα αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε. Είναι πραγματικά ένα καλό βήμα. Το θέμα όμως, ξαναλέω, είναι το πώς θα καταφέρουμε. Ήταν όλο παράλογο αυτό που γινόταν παλιά. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Είναι παράλογο να ζητάς από ανθρώπους που κάνουν 3 χρόνια επιπλέον σπουδές από τη ζωή τους. Έτσι, ας αφήσουμε την ποιότητα των σπουδών για όλες τις δραματικές σχολές, γιατί δεν ήταν οι σπουδές και δεν είναι όλες ίδιες. Δεν υπήρχε κανένα πλαίσιο ελέγχου όμως σε όλο αυτό. Ήταν παράλογο λοιπόν να λες ότι σε κάνω ουσιαστικά, πηγαίνεις, σπουδάζεις 3 χρόνια, δηλαδή περνάς από το Εθνικό Θέατρο και το κρατικό, οι σπουδές είναι πληρωμένες από το κράτος. Δηλαδή οι σπουδαστές αυτών των 2 κρατικών σχολών τις πληρώνει το κράτος. Δίνουν εξετάσεις τα παιδιά, όπως και εγώ είμαι απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου. Ουσιαστικά το κράτος πληρώνει για τις σπουδές μας 3 χρόνια. Στις άλλες δραματικές σχολές, οι απόφοιτοι, μάλλον για να μπεις σε μια δραματική σχολή, έδινες εξετάσεις στο Υπουργείο, υπήρχε μια επιτροπή του Υπουργείου. Και στο τέλος, μετά από την τριετή εκπαίδευση, υπήρχε επίσης μια επιτροπή που έλεγε ναι, αυτός είναι καλός για ηθοποιός με το μονόλογο που έδινες, μπορεί να λέγεται ότι είναι ηθοποιός. Δεν μπορεί ξαφνικά να έρχεσαι τώρα και να λες, ξέρεις κάτι, αυτά τα 3 χρόνια που έδωσες εσύ από τη ζωή σου δεν είναι τίποτα, είναι απλά μια προέκταση της παρουσίας σου στο Λύκειο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ξεκαθαριστεί και αυτό. Γιατί τα έχουμε βάλει όλα μέσα σε ένα ντροβά που λέμε και τα ανακατεύουμε και δεν είναι έτσι. Υπάρχουν δραματικές σχολές που κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά με ανώτερους και ανώτατους εκπαιδευτικούς, δηλαδή πανεπιστημιακούς, με πολύ σοβαρές σπουδές. Και κανένας δεν αντιλαμβάνεται ότι ένας ηθοποιός δεν μένει μόνο στην εκπαίδευση. Πολλοί ηθοποιοί της τριετούς φοίτησης σε μια δραματική σχολή κάνει σεμινάρια. Υπάρχουν ηθοποιοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό και κάνουν σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού και σε μεγάλες σχολές του εξωτερικού επιπλέον σεμινάρια. Αυτό όλο. Δεν είναι εντάξει, οκ, okay, τέλειωσε μια δραματική σχολή, όπως διαβάζω και από κάποιους συναδέλφους σας που απαξιώνουν το επάγγελμα. Χτες το απόγευμα είχα τη χαρά να πάω στο θέατρο. Κατέβηκα στην Ιπποκράτους και γινόταν τέτοια κοσμοσυρωή. Είχα χρόνια να δω και λέω: κοίταξε να δεις. Χιλιάδες κόσμου κατεβαίνει να δει θέατρο. Κατεβαίνει να δει αυτούς τους ανθρώπους που κάποιοι τους χαρακτήρισαν απόφοιτους λυκείου, ας πούμε. Και ξέρετε, ο πολιτισμός μας είναι κληρονομιά μας. Θα πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο και χαίρομαι που επιτέλους τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αποφασίζουν να μπει μια τάξη, σιγά σιγά να μπει το νερό στα βλάκι. Θα αποφασίσει το σωματείο βέβαια για το αν ικανοποιούνται τα αιτήματα όλα αυτά που ήθελαν τα παιδιά, αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει ένα πολύ καλό βήμα. Την Τρίτη είναι η συνέλευση του ΣΕΗ. Θα συζητηθεί εκεί αυτό το οποίο μάλλον προτείνεται, δηλαδή ότι για κάποιες σχολές δεν γίνεται να εξουσιωθούν με κάποιες άλλες. Αν μου επιτρέπετε, το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών για πρώτη φορά μετά από χρόνια, και αν θέλετε με όλο αυτό που έχει γίνει με το κίνημα MeToo, που βγήκαν τα κορίτσια, όλοι και τα αγόρια που κάναν τις καταγγελίες, έχει αρχίσει και αποκτά μια δύναμη. Mm-hmm. Έχει αρχίσει και αποκτά ένα κύρος για ένα κλάδο, ο οποίος, αν θέλετε, τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν ένα ξέφραγο αμπέλι. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Δεν υπήρχαν. Ούτε τώρα βέβαια υπάρχουν.
άλλο κομμάτι αυτό, το μισθολογικό και γενικά το επαγγελματικό, οι συνθήκες εργασίας, το πώς πρέπει να αμείβονται οι ηθοποιοί. Αυτά είναι όλα περίεργα. Στις μέχρι τώρα συζητήσεις, στο αντικείμενο των σπουδών, φαίνεται ότι αν κάποιος θέλει να πάει σε ανωτέρα σχολή, θα μπορεί να δίνει εξετάσεις και να μπαίνει στο τρίτο εξάμεινο, αλλά στο δεύτερο έτος. Και από το 2025 να έχει ιδρυθεί σχολή που θα καλύπτει το δικό σας το επάγγελμα. Για πρώτη φορά. Το 25. Άρα είναι 1,5 χρόνος μπροστά όμως ως τότε. Επίσης, κύριε Σιαδήμα, αν μου επιτρέπετε, ναι. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα καλύπτει έναν αριθμό σπουδαστών, φοιτητών, που θα μπαίνουν σε αυτή τη σχολή του Πανεπιστημίου. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος όγκος των δραματικών σχολών είναι οι ιδιωτικές. Και θέλω να σας πω, και δεν το κρύβω, γιατί πρέπει να λέμε και τα δικά μας τα στραβά. Δεν πρέπει να λέμε μόνο τι δεν κάνει η κυβέρνηση, αλλά πρέπει να λέμε τι δεν κάνουμε κι εμείς. Πολλές δραματικές σχολές, όχι πολλές, κάποιες δραματικές σχολές δεν τηρούν, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, δεν θα έπρεπε να υφίστανται αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε γιατί σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου. Θα πρέπει οι δραματικές σχολές, θα πρέπει όλες αυτές οι σχολές να πάνε στο Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει μηχανισμούς ελέγχου. Τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ, να μπορεί να ελέγξει γίνονται σωστά οι σπουδές αυτών των ανθρώπων, των ηθοποιών, των χορευτών. Δίνεται μια άλλη διάσταση που δεν έχει ακούσει σε αυτό που περιγράφει. Ναι, είναι τώρα. Αυτό που προτείνατε. Κοιτάξτε, μένουμε στο μισθό. Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μένουμε στο αν πήραμε 1031, αν θα πάρουν οι ηθοποιοί 1031 ευρώ, αυτό είναι μόνο. Δηλαδή μια υποτυπώδη αύξηση. Μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά λυπάμαι. Εγώ δεν είμαι τόσο ενεργός ηθοποιός τα τελευταία χρόνια, ασχολούμαι περισσότερο με τη συγγραφή. Αλλά λυπάμαι να βλέπω ανθρώπους και έγκριτους δημοσιογράφους να απαξιώνουν ένα επάγγελμα το οποίο είναι αρχαίο επάγγελμα. Η υποκριτική έχει διασκεδάσει. Υπάρχουν άνθρωποι που ποιούν ήθος πραγματικά εκεί έξω. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν ποιούν. Σε όλα τα επαγγέλματα συμβαίνει αυτό. Μακριά από εμάς και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σιαδήμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.